έξι ημέρα ακόμα. Θα ζαλιστούμε σε τυρούλα. Σηκώνομαι. Καλέ, σήμερα θες γωνία-γωνία, Γιαννάκη. Γωνία-γωνία το κοριτσάκι. Κάνε μου καλά πλανάκια, γιατί έχω και ωραία μπουτάκια σήμερα και ωραία παπουτσάκια. Πολύ πιπτόουν είμαι, δεν είμαι πιπτόουν. Είσαι. Ντερεκούλη. Είσαι. Αυτό δεν είναι το. Όχι, κοίτα. Θέλω αυτό που είναι με τους κορσέ. Πώς λέγεται το στυλ. Pin-up. Μπράβο. Είμαι λίγο πιπτόουν, λίγο pin-up. Είσαι λίγο. Είμαι λίγο από αυτά. Τι όμως. Pin-up είσαι πολύ βέβαια. Όχι, και τι ωραία βραχιολάκια και τι ωραίο κοριτσάκι. Πανέμορφο κοριτσάκι, ντερεκάκι. Για πες. Τι κάνεις. Καλά είμαι. Πω ντερεκάκι μου. Πες το. Να είσαι πω. Πολύ ωραίο κοριτσάκι. Ναι, είμαι πολύ ωραίο παιδί μου. Όντως είμαι αυτές τα κοριτσάκια τα παλιά με τα... Τα pin-up. Με τα πλούσια LA. Ναι. Αυτό δεν είμαι. Είσαι. Τα φυσικά όμως σε λέει. Όχι τα ψεύτικα. Νο. Τα έχουμε όλα. Αχ, τερεκάκι, πώς μου. Και, όχι, πες αλήθεια. Δεν μου πάνε αυτό το παπουτσάκι γιατί μου κάνει ωραία γάμπα, μου κάνει ωραίο ποδαράκι. Πάνω απ' όλα έχεις ωραία γάμπα, ναι, και ωραίο ποδαράκι. Τώρα δεν στο κάνει. Αχ, τώρα τον το παπουτσάκι. Είναι σαν τη που είμαι σαν τα χαρούμενα Χριστούγεννα. Είναι υπέροχα τα νύχια σου. Υπέροχα τα νυχάκια μου, υπέροχα τα μαλάκια μου. Καλέ, μ' αρέσει αυτό το παπούτσι. Ξέρεις τι γίνεται, ρε τερεκάκι. Όταν φορά αυτό το παπούτσι μου αναδεικνύει τον boy. Κατάλαβες. Δηλαδή με αυτό το παπούτσι φαίνεται όντως το ύψος μου, ρε παιδί μου, γιατί το κρύβω σε άλλα. Γιατί παπούτσι. Δύο μέτρα γυναίκα δεν γίνεται να κρύβεσαι έτσι συνέχεια. Δύο δεν θέλω. Αλλά ρε παιδί μου, κοίτα εδώ, κοίτα τώρα πόδι. Κοίτα. Όχι, κοίτα! Το κοιτάω, παιδί μου! Είμαι μπίμπο boy. Μπίμπο girl. Boy δεν είσαι, ξέχασε το. Όχι, κοίτα, σεξουαλικότητα. Καλή τι γάμπ. Έχω πάθει πλάκα, έχω ερωτευτεί τις γάμπες μου. Είναι δυνατόν. Τι ωραία γάμπα! Τι ωραία γάμπα, τι ωραίο νύχι, τι ωραίο μπούτι, τι ωραίο χείλος. Τι ωραία που είμαι γενικό σήμερα, ντερεκάκι μου! Που πλησιάζουν οι μέρες, τελειώνουμε σε λίγο καιρό, ε. Ναι, είδες. Έλλειψη από το τηλεοπτικό κοινό. Εντάξει, θα κάνουν, θα βλέπουν επαναλήψεις. Ναι, ευτυχώς που υπάρχει επανάληψη και τις Πέμπτες τώρα πια στις 1 η ώρα. Ντάντα μεσάνυχτα, τότε στο Σαββάτιο την πρώτη προβολή που είναι 8.30 με 9.30. Είμαστε και στις 1 η ώρα για να μην μας χάνετε ποτέ, γιατί τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι θέλει να φουντώνουν τα αίματα και επειδή βγάζετε πράγματα, θέλετε να τα βγάζετε με πιο άνεση, βλέπετε εμάς και τα βγάζετε σίγουρα. Άλλωστε, εγώ πιστεύω θα μας το συγχωρέσουν και λίγη επανάληψη. Έχουν μάθει τις επαναλήψεις από τα υπόλοιπα κανάλια, οπότε ας δουν και λίγο και από εμάς. Α, ναι, όλο το κανάλι. Να σου πω κάτι, είμαστε και original εκπομπή. Και φρέσκια και καινούριο θέμα κάθε φορά. Και νεανική και ninja εκπομπή και ωραία εκπομπή και έχουμε και πάντα ωραία θεματολογία όπως σήμερα. Έτσι, γιατί σήμερα είναι η θεματολογία. Σήμερα φιλοξενούμε στη συντροφιά μας και στο πλατό του TV Do μία τέχνη. Μεγάλη τέχνη. Όχι αυτή την 7η που έχει. Ούτε αυτή που την έχει εσύ 7η. Λοιπόν, είναι η τέχνη με το θέατρο σκιών και έχουμε κοντά μας το μάστερ του είδους, Τάσο Γεωργίου! Το μάστερ της νέας γενιάς, έτσι, γιατί είναι και μικρό παιδί. Τασούλη μου, τι κάνεις! Καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα, είμαι μια χαρά. Ευχαριστώ. Τασούλη, εμείς τα έχουμε ξαναπεί και τηλεοπτικά παλιότερα. Mm-hmm. Να πούμε για να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή. Εγώ πριν χρόνια, όταν είχα κάποιες άλλες πάλι lifestyle, διριντάκτα εκπομπές. Πάντα με την τέχνη του θέατρο σκιών. Γιατί λέγεται θέατρο σκιών καταρχήν? Λέγεται θέατρο σκιών γιατί βλέπουμε τις σκιές από τις φιγούρες πάνω στο άσπρο φωτισμένο πανί. Τι άκουε. Λοιπόν, και είχα φιλοξενήσει και παλιότερα τον Τάσο. Σήμερα να πω ότι μου έχει φέρει, με ρώτησε ποιους ήρωες θες, ας πούμε, ποιους χαρακτήρες θες να φέρω. Εγώ θεώρησα με το δικό μου ταπεινό μυαλό, το κολλητήρι που είναι το αγαπημένο μου, το Χατζαβάτι, τους πρωταγωνιστές. Και μου λέει υπάρχουν 32 φιγούρες. Ναι, και είναι πολλοί οι πρωταγωνιστές. Άλλοι. Παιδιά, θα τρελαθώ. Είναι πολλές περισσότερες οι φιγούρες του Καραγκιόζη. Οι πιο βασικές είναι, ξεπερνάνε τις 30 φιγούρες. Τάσο, μου, εσύ το ξεκίνησε με κάποια γενιά. Δηλαδή υπήρχε κάποιος παππούς, υπήρχε κάποιο background, κάποια ιστορία. Στην οικογένειά μου όχι, δεν υπήρχαν ούτε καλλιτέχνες, ούτε καραγκιόζοπαίχτες. Ξεκίνησα από παιδάκι βλέποντας κι εγώ Καραγκιόζη στο σχολείο, στο δημοτικό. Παρένθεση εδώ. Το θέατρο λοιπόν σκιών μεγαλώνει μικρούς και μεγάλους, μεγάλους και μικρούς. Δηλαδή ακριβώς. Εγώ που ήμουν μωρό, που θα κάνω παιδί, που το παιδί μου μεθαύριο θα μεγαλώσει και θα το βλέπουμε και παρέα. Τι ωραίο συνειρμό! Αυτό ήτανε. Δηλαδή, κάπως έτσι να φανταστώ τα σούλη μου, τι γίνεται. Ναι, πρέπει να έχεις το μικρόβιο. Για τέχνη είναι ένα μικρόβιο. Για ποιο λόγο το μικρόβιο, πώς κόλλησε. Κοίταξε, πρώτη φορά Καραγκιόζη είδα πολύ μικρός. Καταρχήν θέλω να μου το δώσει τον Καραγκιόζη, τον αγαπημένο μου. Δώστε μου τον. Πιάσε τον τερεκάκι να μου το δώσει. Τι! Άχου, τερεκάκι! Τι λες τώρα.
Παιδιά, τι λες τώρα. Θέλω να κάνω τόσες πολλές ερωτήσεις στον Τασούλη. Θέλω να κάνω να ρωτήσω. Πάντα αυτό κάνει, έτσι. Έτσι τους βαράει όλους. Παιδιά, θέλω να το ρωτήσω καταρχήν πώς είναι τα υλικά. Δηλαδή, έχω τόσες πολλές. Πες μου όμως αυτό που ήθελες να σε ρωτήσω. Ναι, να απαντήσεις ήθελα. Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι πώς ξεκινάει κάποιος να βλέπει, να πάρει το μικρόβιο του καραγκιόζοπαίχτη και να ξεκινήσει να δουλεύει. Εγώ λοιπόν είδα καραγκιόζη σε ηλικία 4 χρονών περίπου στο θέατρο Ριάλτο που ήταν στην Κυψέλη. Έπαιζε ο Μάνθος ο Αθηναίος, ένας σπουδαίος καραγκιόζοπαίχτης της γενιάς του και από τους μεγαλύτερους της Ελλάδας. Και αυτό ήταν η μαγεία της ζωής μου. Δηλαδή όλο το φωτισμένος Μπερντές, οι φιγούρες. Μόνος του τις κατασκευάζεις, φιγούρες. Ναι. Ο κάθε καραγκιόζοπαίχτης φτιάχνει μόνος του τις φιγούρες. Είναι κομμάτι της δουλειάς μας, της τέχνης μας. Ρε παιδί μου, και πώς το σχεδιάζεις τώρα αυτό? Εγώ θα λέω πώς το κόβεις καλύτερα, γιατί εκεί είναι το πιο δύσκολο. Δεν υπάρχει καλούπι, όχι, είναι ολοχειροποίητο. Είναι και ένα δύσκολο υλικό από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό τι υλικό είναι, ρε παιδιά? Σαν plexiglass. Αυτό είναι ζελατίνα. Κοινή ζελατίνα. Και όλα αυτά είναι ζωγραφιστά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ζωγραφιστά, ναι. Το παρατήρησα, κοίτα να δεις. Είσαι καλός σκητσογράφος, να υποθέσω. Είμαι λαϊκός ζωγράφος, ας πούμε. Τασούλη. Ναι, αν δεν ζωγραφίζεις, δεν το κάνεις αυτό. Τι μεγάλο. Δεν το συζητάμε, υπάρχει σκιά. Πόσοι άνθρωποι είσαστε πίσω από μια παράσταση? Δύο το πολύ, Συνήθως είμαστε δύο, μπορεί να είμαστε και τρεις, μπορεί να είμαστε και πέντε, είναι αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε παράστασης. Και πώς, ρε παιδί μου, μετακινείτε όλες αυτές τις φιγούρες, δηλαδή, γιατί χρειάζονται και τα δύο χέρια? Κοίταξε, τον καραγκιόζη τον δουλεύει ο καραγκιόζοπαίχτης συνήθως και τον δουλεύει συνήθως με το ένα χέρι. Δηλαδή και το μεγάλο και το χέρι και που την πλάτη, είναι extension. Έχασα την μπάλα, δηλαδή είσαι εδώ, χρειάζεται και αυτά. Πώς θα μετακινήσεις και τις άλλες φιγούρες? Ο καραγκιόζοπαίχτης κρατάει με το ένα χέρι τον καραγκιόζη. Εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Ναι, σαφώς. Λοιπόν, εσύ λοιπόν βλέπεις την τέχνη του καραγκιόζη, μαγεύεσαι και ξεκινάς. Ναι. Και παίρνεις το θάρρος και λες, ξέρεις κάτι, εγώ θα κάνω δικό μου θέατρο. Ναι. Τη δική μου παράσταση, όχι θέατρο. Άρχισα να γνωρίζω τους καραγκιόζοπαίχτες, τους παλαιότερους. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς ξεκίνησες να τους γνωρίζεις? Δηλαδή, πήγαινες παραστάσεις και έρχεσαι να τους μιλάς σαν παιδάκι? Κοίταξε να δεις, ξεκίνησα. Φέρε μας και καμιά φιγούρα, ποια θες να σου δώσει ο Τασούλης? Ο Χατζιαβάτης που είναι ο συμπροταγωνιστής. Τώρα θα μπορείς άνετα να μου δίνεις φαλιάρες. Αυτή είναι. Ναι, έλα, σε αυτόν τη δίνει συνέχεια. Όχι, στον κολλητήρι. Στον κολλητήρι τη βαράει πιο πολύ. Έχω παρακολουθήσει τις παραστάσεις στο hype πρωί-πρωί. Παπ, και εγώ τις βλέπω, είναι τέλειες. Για πες, Τάσο μας. Ξεκίνησα λοιπόν να γνωρίσω τους καραγκιόζοπαίχτες. Τότε εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά μόνιμα θέατρα στην Αθήνα που κάνανε παραστάσεις καραγκιόζη. Ναι. Και πήγα κάποια στιγμή στον Γκίζη. Έπαιζε ένας καραγκιόζοπαίχτης, ο Κυριάκος Οδεσίλας, και του είπα ότι θέλω να γίνω καραγκιόζοπαίχτης. Μπήκα μέσα στη σκηνή του με θράσος. Ήμουνα πέμπτη δημοτικού παιδί, τετάρτη, 10 χρονών παιδάκι, και του λέω: θέλω να γίνω καραγκιόζοπαίχτης. Και μου λέει: θα έρχεσαι εδώ, θα βλέπεις τις παραστάσεις. Και έτσι έμαθα την τέχνη. Δηλαδή, καθόμουν ως θεατής, αλλά πίσω από τον Μπερντέ. Έβλεπα τις κινήσεις, τους ήχους, όλη τη διαδικασία της παράστασης. Και σιγά σιγά μπήκες, το έχεις και καμεράκι, το έχεις. Και να σου πω, έχει κόστος ένας καραγκιόζης, δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, βγάζεις λεφτά μέσα από την. Έχει κέρδος. Έχει κέρδος, δηλαδή. Ναι. Γιατί κόστος έχει σίγουρα, ναι. Το βλέπουμε αυτό. Από τις θρηλυκές αυτές τις παραστάσεις, καταρχήν, είναι ανταποκρίσιμος ο κόσμος? Δηλαδή, επειδή μου έρχονται ή δεν τις τον πάρουν, ας πούμε? Κοίταξε, είναι συγκεκριμένη μερίδα. Όταν ξεκινάς να κάνεις αυτού του είδους τη δουλειά που είναι τέχνη, αν θα κερδίσεις από τη δουλειά σου, το σκέφτεσαι αργότερα. Το πρώτο που εμένα μου είναι άρεσε στη δουλειά είναι η έκφραση. Η έκφραση. Τώρα μου ζεις από αυτό. Και το να κάνεις τον κόσμο να διασκεδάζει. Τα παιδάκια κυρίως, Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και τα παιδιά, σίγουρα και τα παιδιά ανήκουν μέσα στο κοινό μας και οι μεγάλοι άνθρωποι που μεγαλώσαν, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Και πιστεύω ότι ο άνθρωπος που θα πάει να δει καραγκιόζη, όπως το λέμε στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς το θέατρο σκιών δεν έχει επικρατήσει, το λέμε καραγκιόζη εμείς. Ναι. Είναι μια κατάσταση, ας πούμε, Black & Decker, που λέμε, ας πούμε, το πριόνι Black & Decker στην Ελλάδα. Ναι, λέμε, ναι, ακριβώς, και το θέατρο, ναι, σκιών καραγκιόζη. Χρειάζεται να έχει μια πολύ ιδιαίτερη κουλτούρα. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ο καραγκιόζης δεν είναι. Ενώ αν δίνεται σε όλους,
Για να τον παρακολουθείς πρέπει να είσαι και λίγο πιο intellectual άνθρωπος. Κοίταξε, επειδή ο Καραγκιόζης είναι λαϊκός ήρωας, δεν χρειάζεται να έχεις την παιδεία το να μπορείς να παρακολουθήσεις, ας πούμε, όπερα, για να δεις Καραγκιόζη. Όχι, οπωσδήποτε. Ταυτίζεται ο Έλληνας με τον Καραγκιόζη επειδή είναι ακριβώς είναι λαϊκός ήρωας. Απλά... πηγάζει από το λαό και απευθύνεται ήθελα σε αυτόν. Ήθελα να σου πω ότι βλέπω ότι το προτιμάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλύτερο background προς τις τέχνες. Σίγουρα. Σίγουρα έχει άλλη αντιμετώπιση. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ. Κάνεις καταρχήν βρίσκεσαι κάπου αυτόν τον καιρό, παρουσιάζεις κάπου αυτή την τέχνη σου? Μόνιμα όχι. Είμαι σε διάφορες εκδηλώσεις τώρα που καλοκαιριάζει και ο καιρός. Σε σχολεία ακόμα, και τα σχετικά, ε? Ναι, στο κλείσιμο των σχολείων. Είναι ανασφαλής. Γιατί ζεις από αυτό, έτσι, δεν το κάνεις από χοβί. Ναι, ζω από αυτή τη δουλειά, ναι. Είναι ανασφαλής αυτή η δουλειά? Είναι. Όπως όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα, όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Εσύ όμως έκανες και μια συνεργασία με το Χάι που ναι. Βλέπουμε και παλιότερες παραστάσεις και τωρινές. Για πες μου λίγο όλο αυτό το. Στο Χάι TV ήρθα πριν 13 χρόνια περίπου, όταν έπαιζε ένας καραγκιοζοπαίχτης εδώ, Διονύσης Ολέντερης. Mm-hmm. Πόσοι υπάρχετε? Είμαστε αρκετοί καραγκιοζοπαίχτες. Είμαστε εσύ γύρω στα 50 πολύ γνωστός, άτομα. Δηλαδή, που είπα Τάσος Γεωργίου και τα σχετικά, νομίζω ότι το όνομά σου... και για την ηλικία του που είναι μικρός, έτσι. Βυχή. Βυχή, μη βυχή κιόλας. Πώς λέγεται? Ηχή. Ηχή. Εντάξει. Ηχή. Πολύ ρε παιδί μου. Α, τον Τάσο του Γεωργίου, τον ξέρουμε. Κοίταξε, ίσως να ωφέλησε και το ότι δούλεψα στο κανάλι αρκετά, έκανα αρκετές παραστάσεις, με βοήθησε πάρα πολύ το Χάι TV. Και να πούμε κιόλας, να πενέψουμε και το σπίτι μας. Ένα χειροκρότημα για το Χάι TV. Είναι το μοναδικό κανάλι πανελλαδικά, το οποίο δείχνει Καραγκιόζη ασταμάτητα 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Είναι το μόνο κανάλι που το τώρα κάνει. Τώρα αυτή τη στιγμή συνεργάζεσαι με το Χάι, γιατί μπορεί να έχω χάσει κάποιο επεισόδιο. Τώρα όχι, δεν συνεργάζομαι. Οι παραστάσεις μου όμως είναι εδώ, παίζονται καθημερινά. Εγώ έχω δει και την προηγούμενη εβδομάδα. Και... φρέσκες, εγώ επειδή ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω ότι. Παίζει πολύ πρωινή είναι ώρα. Είναι πάρα πολλές οι παραστάσεις που είχαν γίνει. Υπάρχει μεγάλη γκάμα, μεγάλο ρεπερτόριο, οπότε μέχρι να παιχτούν όλες, να ξαναεπαναληφθούν κτλ. Τάσο μου, έχεις ξεχωρίσει κάποια παράσταση εσύ? Τα φτιάχνεις τα κείμενα? Τα κείμενα είναι παραδοσιακά, είναι παρμένα από τους παλιούς μας δασκάλους του Καραγκιόζη. Κάνουμε κάποιες αλλαγές για πιο σύγχρονα λεξιλόγια. Οι παραστάσεις όλες είναι ζωντανές. Απευθύνεσαι, είναι άμεσο το θέατρο. Δεν υπάρχει κείμενο, υπάρχει αυτοσχεδιασμός, οπότε πάνω στον αυτοσχεδιασμό μπορεί... Ηθοποιεί κανονικά είναι αυτό, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Να ρωτήσω κάτι. Επίσης, μια ακόμα ωραία τέχνη, μου αρέσει το κούκλο θέατρο εμένα. Νομίζω ότι είναι σχετικές αυτές οι δύο τέχνες. Ναι, σχετικές, ναι, ναι. Φωνές, με χαρακτήρες, χωρίς να ξέρεις τι κρύβεται και η μαγεία και τα σχετικά. Ακριβώς.